Βασίλη Βασίλης ο Καρά, ε, όπως ακριβώς το είπε, είναι κομμάτι της δικής μου της ζωής. Είναι οικογένειά μου, αφού εκτός από το ότι μου βάφτισε τη ε, μικρή μας κόρη, ε, είμαστε και πάρα πάρα πολύ δεμένοι φίλοι. Ε, ε, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είναι πολύ καλά, είναι πιο δυνατός από ποτέ, έχει την υγειά του, έχει την ωραία του οικογένεια και έχει όλη τη διάθεση αυτή που χρειάζεται για να επανέλθει σε λίγο καιρό πάλι και να μας πάρε τα μυαλά όπω μα τα παίρνει μια ζωή. Είδαμε πρόσφατα και μια φωτογραφία του που φαίνεται φανερά δυνατισμένο. Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά του, έχει βγάλει ένα μουσάκι. Μια χαρά είναι ο άνθρωπο, ίσα ίσα. Όλοι πρέπει πότε, πότε να κάνουμε το ρεκτιφιέ μα, πώ το λένε. Όσο περνάνε τα χρόνια. Γνωρίζετε και τον Νότι Σφακιανάκη, ο οποίο απέχει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια από, τη... από το χώρο τη μουσική. Λύπη. Είναι, είναι ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Και νομίζω ότι αυτό τον καιρό της ε, ε, αποχής του ε, λείπει και η δικιά του, η, το δικό του αποτύπωμα από αυτή την ε, περίοδο που επανερχόμαστε όλοι σιγά σιγά και πάμε να βρούμε μια κανονικότητα. Ε, νομίζω ότι θα επανέλθει σύντομα. Όλοι γνωρίζουν τη φιλία που έχετε με την Πάολα. Θέλω να σα ρωτήσω αν ε, γνωρίσατε εσεί τον Λάζαρο με την Πάολα στα γυρίσματα που κάνανε στην Κρήτη. Εκείνη την περίοδο που ήταν στην Κρήτη η Πάολα για τα γυρίσματα του βίντεο κλίπ του τραγουδιού που είχαμε κάνει μαζί. Ε, είχε πάει και στο Ρέθμινο μια βόλτα στο το, το τότε μαγαζί του Λάζαρου και εκεί γνωριστήκαν νομίζω.